γυρίσαμε στο Ροζάκι. Πάμε για τζιν. Ξεκινάω το ψάρεμά μου με τσιρουνίνο για μπάουντεν. Πολύ όμορφη σιλικόνη. Με κέρλι ουρά. Πάμε να τη δούμε κιόλας. Αυτή είναι η σιλικόνη μας. Κόβουμε από εδώ. Αυτή είναι η σιλικόνη. Εγώ θα την κόψω λίγο, γιατί είναι ήδη μεγάλη. Περίπου εδώ. Και θα τις βάλω μια μολυβοκεφαλή 2 γραμμαρίων. Προσέχουμε, παιδιά, να περνάει πάντα στο κέντρο. Και είμαστε εδώ. Έχουμε κίνηση από την ουρά τρομερή. Είναι κέρλι ουρά. Δουλεύει και στο πέσιμο και στο ανέβασμα. Και πάμε να δούμε. Την αφήνω να βυθιστεί. Επί το πλήστον εγώ κάνω πάρα πολλές λοξές βολές. Όχι ότι παίζει κάποιο ιδιαίτερο λόγο, αλλά μερικές φορές, πιστέψτε με, παίζει. Λοιπόν, πώς την κάνω ανάκτηση? Απλή ανακτησούλα. Δουλεύει η σιλικόνη έτσι κι αλλιώς. Κάποια χτυπηματάκια. Με χτύπησε το πρώτο βοκάλι, το είδα. Πάμε και για δεύτερη βολή. Παίρνω κάποια χτυπηματάκια. Νάτος. Ήρθε ο πρώτος σκορ. Το μπούκο σε όλο. Δες. Δες. Τι μου κόσε όλη. Να μια κάρφωμα. Κάνω την βολή μου, χρησιμοποιώ πολύ ελαφριές μολυβοκεφαλές.
της τάξης του 1,5 γραμμαρίου με 2. Τη πετάει πολύ άνετα το καλάμι. Το ΕΛΦ. Κάνω μικρά τυναγματάκια. Ακολουθεί ένα από πίσω, το βλέπω. Α, το πιάσα. Α. Δεν έχουν πολύ όρεξη απόψε. Βρήκε ένα. Τελευταία στιγμή. Κοίτα, μου τράβηξε τη... μου τράβηξε τη σιλικόνη. Άμα χαλάσα τη μία, δεν ανησυχούμε. Την βάζουμε την άλλη. Έτσι. Το τακουνάκι να είναι έτσι, παιδιά, γιατί όταν θα χτυπάει να κάνει αυτό. Βέβαια, μπορεί να την βάλουμε και έτσι. Κάθετα. Αλλά με ντάρτμολο το κεφάλι. Τώρα τη βάζω έτσι. Πάμε. Έλα. Το γυρίσαμε στο ροζάκι. Φίλοι μου, γεια σας. Σήμερα θα σας δείξω έναν πολύ έξυπνο τρόπο να αρματώνουμε τις σιλικόνες μας. Πάμε να αρματώσουμε. Έχω μπροστά μου το Tungsten Lathe της Ουρινόγια. Είναι ένα καρφάκι το οποίο προσθέτει βάρος στη σιλικόνη μας και δεν χρησιμοποιούμε με αυτόν τον τρόπο μολυβοκεφαλές ή τσεμπουράσκες. Θα αρματώσω την Τζουρινόγια Mountain 0,7 του γραμμαρίου σιλικόνη. Με το καρφάκι της Τζουρινόγια που μας προσθέτει βάρος, που είναι στα 0,6 του γραμμαρίου. Σύνολο θα μας βγει 1,3 γραμμάρια. Είναι ένα αρμάτωμα για ultra light ψαρέματα. Βάζουμε το καρφάκι στο κέντρο της σιλικόνης. Προσέχουμε να μην την τραυματίσουμε ή μην μας φύγει το καρφάκι και τη σκίσουμε. Την πιέζουμε να χωνευτεί καλά. Και το αρμάτωμά μας είναι αυτό. Πάμε να βάλουμε και αγκίστρι. Έχω και το αγκίστρι μου. Είναι μακρικότσανο. Έχει και τρυπούλα μπροστά. Μπορούμε να βάλουμε και τσεμπουράσκα με αυτό. Παρ' όλα αυτά θα χρησιμοποιηθεί επειδή θα περνάμε μπροστά μόνο την παραμάνα μας. Πώς θα βάλουμε το αγκίστρι? Θα το βάλουμε από την πίσω μεριά του σιλικόνης. Όχι από την μπροστά, διότι έχει μέσα το καρφάκι στην αρχή και θα μας δυσκολέψει ώστε να γυρίσουμε το αγκίστρι. Θα βάλουμε το αγκίστρι να βγαίνει στο κέντρο της σιλικόνης. Θα βάλουμε
το αγκίστρι μας εδώ. Και η σιλικόνη μας είναι έτοιμη. Θα αρματώσουμε ακόμα μία σιλικόνη, την ProMade. ProMade της Σουρινόγια. Είναι αυτή εδώ η σιλικόνη. Την είδατε και στο βιντεάκι. Καρφάκι. Με τον ακριβώς ίδιο τρόπο, στο κέντρο. Πιέζουμε σιγά σιγά και η σιλικόνη μας είναι έτοιμη. Παίρνουμε αγκιστράκι στα μέτρα της σιλικόνης και το προσαρμόζουμε με τον ίδιο τρόπο που σας έδειξα. Πάμε να αρματώσουμε ακόμα μία σιλικόνη, τη Tail Worm, με Paddle Tail, τακουνάκι. Θα πάρουμε το καρφάκι μας. Έχει εγκοπεί εδώ η σιλικόνη στην κάτω μεριά. Θα πάρουμε το καρφάκι, θα ξεκινήσουμε από την αρχή, θα αισιώσουμε τη σιλικόνη μας. Θα την γυρίσουμε ίσια να κοιτάει ευθεία. Θα την σπρώξουμε. Για να βγει ακριβώς κέντρο. Και το καρφάκι μας είναι μέσα σιλικόνη. Πάμε να βάλουμε και το αγκίστρι. Θα χρησιμοποιήσουμε το Texas αγκίστρι της Τσουρινόγια και θα περάσουμε κατά αυτόν τον τρόπο. Από τη μύτη της σιλικόνης καρφώνουμε το αγκίστρι, το περνάμε κάτω, σπρώχνουμε, γυρνάμε το αγκίστρι και το περνάμε στην εγκοπή που έχει από κάτω και πρέπει να βγει στην εγκοπή που έχει στο κέντρο. Λυγίζουμε τη σιλικόνη μας και βγάζουμε το αγκίστρι στο κέντρο. Και αυτό εδώ είναι το αρματωμά μας. Το καρφάκι στο κέντρο, η επιπρόσθετο βάρος, η σιλικόνη μας . Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο μου. Να είστε καλά. Τα λέμε στο επόμενο.